Ε, μουσακά, παστίτσιο, μαγειρεύω, λιβανέ... ε, λιβανέζικα. Ε. Τα παραδοσιακά μου αρέσουν πολύ. Okay. Δεν κάνω κουρμέ και. Α, ναι, και εμένα τα κουρμέ δεν πολύ τρελαίνω με ε, Πε μου κάτι, επειδή έσκασε επιτυχία αμέσω με το που έβγαλε το πρώτο σύγκλι και τα επόμενα φυσικά, ε, πώ το διαχειρίστηκε όλο αυτό, Ήταν εύκολο, γιατί θυμάμαι ότι γινόταν ένα χαμό, ξέρει. Yeah, yeah. Σε θυμάμαι και στα βραβεία. Επειδή μου έπαιζε παντού, μέχρι και την Eurovision. Διόρθωσε με αν κάνω λάθο. Ναι. Δηλαδή, όλη αυτή την περίοδο, πώ το διαχειρίστηκε αυτό, Εντάξει, είμαι λίγο στον κόσμο μου, θέμη. Είμαι στην κοσμάρα μου. Δηλαδή, έβλεπα τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Α πούμε, χαιρόμουν το τραγούδι, ό,τι κάναμε. Uh -huh. Πώ το χειρίστηκα, δηλαδή, το υπόλοιπο, Ενώ ότι νοή. Θεωρώ ότι για κάποιο νέο καλλιτέχνη, το να κάνει επιτυχία με το πρώτο τραγούδι είναι πολύ big. Οπότε, αυτό μπορούσε να το διαχειριστεί σωστά. Ότι ξαφνικά, δηλαδή, έκανε πολύ γρήγορα επιτυχία. Ήμουν τυχερό γιατί είχα πολύ σκληρό, α, όχι σκληρό, αυστηρό παραγωγό. Okay. Ο Γιάννη Δουλάνη. Ο, ο Γιάννης. Και Ήταν αυστηρό μαζί μου, πολύ. Και οι γονεί μου ήταν πολύ αυστηροί μαζί μου. Δηλαδή, με έχουν μεγαλώσει πολύ, θα ήθελα να πω, με το σωστό τρόπο τέλο πάντων. Δηλαδή, με αρχέ εννοεί. Με αρχέ. Okay. Δεν ήταν κάτι που με πείραξε. Το μόνο που με πείραξε, θυμάμαι, ήταν που άρχισε να με αναγνωρίζει ο κόσμο. Σε αυτή την ηλικία, όταν είσαι ας πούμε 24-25, είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή ντρεπόμουν, θυμάμαι. Και μετά έρθει η Eurovision. Ναι. Ποια χρόνια ήταν η Eurovision το... 7. Το 7, 2007. 2007. Για πες μου αυτή την εμπειρία. Είσαι πάρα πολύ καλά. Είμασταν... Είχα έρθει έβδομος. Έβδομος. Ναι. ναι. Μία θέση που <laughs> σήμερα είναι μία θέση που νομίζω... 43 αναμύζω... χώρε κιόλα εκείνη τη χρονιά και ήταν το Russian Block στην πρώτη δεκάδα. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα τη Ευρώπη που είχε που βγει. Εκείνα. Ναι. πήγαμε καλά. Πήγαμε, καλά. Πήγαμε πάρα ναι. πολύ καλά. Η 7 είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, είμαι ευχαριστημένο. Πολύ κουραστική εμπειρία. Πάρα πολύ κουραστική εμπειρία. Όμω, βλέπει πόσο το διασκεδάζει ο κόσμο γενικά. Και από αυτό έπαιρνα δύναμη. Ναι, καλά. Και έχει και τρομερή. Όλοι λένε για το Eurovision ότι είναι ένα πράγμα one of a kind. Ναι. Έχει τρομερή ενέργεια και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και το πιστεύω δεν υπάρχει κάτι άλλο στον πλανήτη σαν αυτό το show. Με πολύ μεγάλο κοινό και απαιτητικό. Νομίζω, και νομίζω και θέλανε και οι Άραβε να κάνουν ένα Arab Vision κάποια στιγμή. Αλλά δεν, δεν, δεν ξέρω αν. <laughs> μπορεί και <laughs> όχι. Δεν μου λε, μετά το Eurovision τι έγινε. Μετά την Eurovision. Γιατί, στην ουσία, εγώ νιώθω ότι μετά την Eurovision, ενώ ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή για σένα ότι πήγες λιγάκι προ τα πίσω και το άφησες. Κάνω λάθος? Ε, δούλεψα για ένα χρόνο σχεδόν. Okay. Ε, έκανα συναυλίε. Ε, δούλεψα, θυμάμαι, με πολλούς ε, στη νύχτα, ας πούμε, στα Μπουζούκια κι αυτά, okay. Θεσσαλονίκη, Δε Αθήνα. Κέντρα, ναι. ναι, και μετά από ένα χρόνο περίπου ε, ε, ήθελα μια αλλαγή. Δηλαδή, κουράστηκα λίγο. Κουράστηκα. Ήθελα να κάνω κάποια άλλα, να δοκιμάσω. Είχα φτάσει στα 30 ναι, πολύ όμω. Και όταν φτάνει στα 30, σου γυρίζει λίγο το μυαλό, κάπω. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο εσένα. Έφτασε στα 30 και μου γύρισε λίγο το μυαλό. Δηλαδή, άρχισε να αναρωτιέμαι τι κάνω, πού πάω, θα συνεχίσω. Ήθελα να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Υπήρχε δηλαδή κάτι με το οποίο δεν ήσουν ευχαριστημένο. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά ήθελα να δοκιμάσω κι άλλα. Γιατί ήμουνα αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, εντάξει. Ήμουνα από 24 μέχρι τα 30. Ε, Όπω είπε, εσύ την πρώτη στιγμή πολύ με μεγάλη πολύ πιτυχία. μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, ήμουνα full, non-stop. Μα έπεσε παντού τόσο και το ξέρω Full, non-stop. Δηλαδή, δεν κοιμόμουν τα βράδια. Γιατί ήμουνα, α πούμε, στα μαγαζιά ε, μέχρι το πρωί. Μετά το πρωί, στι εκπομπέ. Μετά, α πούμε, άλλα γυρίσματα. Μετά είχα, ας πούμε, το μεσημέρι, έκανα όλα τα παιδικά στα μαγαζιά. Τότε έκαναμε παιδικά στα νυχτερινά κέντρα και όλα. Το θυμάμαι. Το μεσημέρι. μεσημεριανά. Ακριβώ. Θυμάμαι περιπτώσει που οι καλλιτέχνε μένατε εκεί μέσα όλο το Σαββατοκύριακο. Ακριβώ. Υπήρχε ένα κρεβάτι. Κλεισμένο στο καμαρίνι. Δηλαδή, yeah. έκανα το παιδικό γιατί άρεσαν τα τραγούδι μου, άρεσε ξέρει, τα παιδιά. παιδιά. Και μετά, α πούμε, έκανα το παιδικό, κοιμόμουν στο καναπέ στο καμαρίνι δύο ώρε και μετά άρετε, να για το βράδυ. Και ξανά το ίδιο, δηλαδή και να κάνω νυχτερινό κέντρο, μετά να ταξιδέψω να πάω ας πούμε Κύπρο με τον Αρναούτουκλου, έτσι, χωρίς ύπνο. Και μιλάς τώρα για το πρωινό, έτσι φαντάζομαι. Ναι, για να πάω Κύπρο να κάνω συναυλία με τον uh, όμορφο κόσμο το πρωί, γύριζα, έκανα παιδικό του μεσημέρι στο μαγαζί, δύο ώρες ύπνο στο καναπέ, ξανά βράδυ. Δηλαδή ήταν full. Ήτανε ναι, full. κάτι. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που μου λες, αλλά από την άλλη ρε παιδάκι μου, αυτό δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας. Εμένα ναι, για παράδειγμα θα μου άρεσε πολύ. Ήτανε καλές στιγμές, δεν το λέω με παράπονο. Mm -hmm. Ήτανε, κα καλές ήτανε. καλές ε, μου ήρθαν και κάποιε προτάσει και στο Λονδίνο, κάποιε κάτι επιχειρήσει ξεχωριστό έξω από το, μακριά από το τραγούδι. Και ήθελα να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Ήτανε πολύ δύσκολη η επιλογή να φύγω, να ξέρει. Δεν ήταν εύκολο. Γιατί εγώ αυτό που είπα τώρα, ξαχερνώντα εκπομπή, εγώ πραγματικά νιώθω ότι εξαφανίστηκε και ξέρω ότι ήταν επιλογή δική σου. Ε, δεν γιατί... το δήλωσα κιόλα. Δηλαδή, απλά σηκώθηκα το πρωί, αποφάσισα: Ναι, OK, θα το δοκιμάσω κι αυτό. Και πήγα και το έκανα. Δηλαδή, δεν έκανα και μια δήλωση ότι, Παι, παιδιά, γεια σα, φεύγω και. Δηλαδή, δεν θεωρούσα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Απλά πήγα με το κύμα, α Ήθελα να κάνω άλλα πράγματα, τα δοκίμασα. Ε... Δόξα τω Θεό. Πήγαν καλά, Α, πες μου λίγο αλλά για να η καταλάβ... Ελλάδα ήταν πάντα εδώ Στον και σου, εδώ, πάντα. Ναι, και στην καρδιά σου. Στο Λονδίνο όλα αυτά τα χρόνια τι έκανες. Ξεκίνησα με θέατρο λίγο, ξε... Ξε... ξεκίνησα μια δική μου επιχείρηση με ακίνητα. Και... Real estate. Real estate, αλλά όχι ως μεσίτης, δικά okay. Okay. μου real estate. Okay. Ε, συνέχισα με αυτό, μετά μου ήρθαν κάποιες προτάσεις του Ντουμπάι με κάτι επενδύσει, μικρές επιχειρήσεις ε, και το έκανα και αυτό τα οποία ισχύουν ακόμα. Αυτά. Και μου λες ότι η Ελλάδα ήταν στην καρδιά σου και στο μυαλό σου και στη σκέψη. Πώ λοιπόν αποφάσισε, δηλαδή τώρα ξαφνικά, μαθαίνουμε λίγο πριν τελειώσει η χρονιά, το 2021, δηλαδή, ότι ετοιμάζεσαι να επιστρέψει με καινούριο τραγούδι. Ναι. Καλά λέω. Ναι, ναι, έχω βγάλει καινούριο τραγούδι, μου έχει πάρει το μυαλό, λέγεται. Μου έχει πάρει, πάρει, πάρει το μυαλό. Ακριβώ. Στίχο Ελένη Γιανατσούλια, ο Ζάνη knockout την ενολοχίστρωση, okay. όλα αυτά που ακούς. Ε, ο παραγωγό μου είναι ο κολλητό, ο φίλο ο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λάμπρο, Λάμπρο, Λάμπρο Κωνσταντάρα. ψηφίζουμε Λάμπρο. Λάμπρο survival. All the way, all the way. Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έλα, all the θα way. το σηκώσει, να το σηκώσει. <laughs> <laughs> έχω να σα πω, παιδιά, ότι έχω πέσει σε κουβέντε που έχει κάνει. Δεν το ξέρει φυσικό Σαρμπέλα από Ευγένεια. Άκουγα τον Λάμπρο γιατί το καλοκαίρι με τον Λάμπρο πήγαμε διακοπέ Ναι, σα ναι, έβλεπα. στο λοιπόν. Instagram. Λοιπόν, και κάποιε φορέ θυμούσα το κινητό και ήταν Σαρμπέλ.